Πάμε παρακάτω να δούμε τι έχει γίνει. Εδώ νομίζω η απάντηση ποια ήταν, διορθωτική εκτομή και βιοψία. Είναι στο το report, το έχουμε στο χέρι, είναι οι απαντήσεις που δώσαν χθες όλοι. Ωραία. Να δούμε λίγο παρακάτω. Οπότε έγινε όπως βλέπετε η διουρεθρική, ανεβάζουμε λίγο σας παρακαλώ το. Και εδώ βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είχαμε μια εστιακή υπερπλασία και στοιχεία χρόνιας φλεγμονής. Δηλαδή αυτές οι εξέρυθρες περιοχές που βλέπαμε στην κυστεροσκόπησή μας που είδαμε δεν είναι τίποτε. Και εδώ νομίζω ότι οι τρεις ερωτήσεις που είχαν τεθεί, η απάντηση ήταν ότι συνεχίζουμε τις εγχύσεις. Έχει κάποιος να πει κάτι εδώ περισσότερο? Δηλαδή, έχουμε τη φλεγμονή. Συνεχίζονται οι εγχύσεις. Χρειάζονται οι εγχύσεις πραγματικά εδώ? Πρέπει να τις συνεχίσουμε, γιατί ήδη έχει γίνει ένας κύκλος από ότι... Έχουμε αρχίσει με το μικίνηση, με το μικίνη. Έτσι δεν είναι? Έχουν κάτι να πούν τα guidelines εδώ, μια βαλάντη που έχει αναλάβει το ρόλο αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι το έτος. Μέχρι το έτος. Πάρα πολύ ωραία. Άρα είμαστε εντός guidelines εδώ. Λοιπόν, προχωράμε από θα κάτω. Άρα, όπως είπαμε, συνεχίζουν οι εγχύσεις για να συμπληρώσουμε όλο τον κύκλο του 12μηνου και γίνεται και κυστοσκοπικός έλεγχος ανά τρίμηνο. Εδώ τι γίνεται, μάλλον τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν. Η φυσική ιστορία της νόσου πηγαίνει προς κάτι χειρότερο, κάτι πιο άγριο και βλέπετε έχουμε αυτό εδώ το έβριμα, αυτό το μόρφωμα που είναι έτσι στο τρίγωνο της οδόχου κύστης. Ανεβάζουμε λίγο σπαγανό το... Και εδώ έτσι, νομίζω ήταν οι τέσσερις επιλογές. Εντάξει, είναι προφανές τι θα έκανε ο καθένας, αλλά θα γινόταν εκτομή και λήψη τυχαίων βιοψιών. Θα έκανε κάτι αντίθετο κάποιος άλλος στη φάση αυτή? Δεν νομίζω, είναι εύλογα τα απαντήματα πλέον. Και συνεχίζουμε, εκτελείται η διουρεθρική εκτομή όπως βλέπετε. Ανεβάζουμε λίγο σας παρακαλώ. Φαίνεται χαμηλού βαθμού κακοήθειας, πίτα φάλφα. Και τεμάχια βιοψιών κύστης χωρίς στοιχεία κακοήθειας. Εδώ πήραμε και τυχαίες βιοψίες, από ό,τι φαίνεται στο περιστατικό, έτσι δεν είναι Κώστα? Είχαμε κάποιες ενδείξεις μάλλον στην κυστεροσκόπηση ή μάλλον γιατί η φυσική ιστορία της νόσου αρχίζει και αγριεύει. Δηλαδή, όταν βλέπετε ότι υποτροπιάζουν κάποια πράγματα, αν είχαμε φωτοδυναμική, νομίζω θα προχωρούσαμε κατευθείαν σε βιοψίες, αν είχαμε ένδειξη από τη φωτοδυναμική. Αν όχι, σε ένα τέτοιο περιστατικό θα κάναμε όλοι τυχαίες βιοψίες? Όχι. Ωραία. Συνεχίζουμε παρακολούθηση και κυστεροσκόπηση. Μια ερώτηση λίγο θα ήθελα να κάνω εδώ. Μετά από κάθε διουρεθρική εκτομή, κάποιος από εσάς θα έκανε ή δεν θα έκανε έγχυση χημειοθεραπευτικού μιας δόσης? Ποιοι θα κάνανε έγχυση χημειοθεραπευτικού? Στις υποτροπές. Στις υποτροπές, δηλαδή έγινε πρώτη υποτροπή. Δεν ξέραμε την ιστολογική, έτσι έχουν γίνει μέχρι τώρα τρεις διουρεθρικές. Μετά από κάθε διουρεθρική συνήθως ακολουθεί έγχυση ή όχι? Ποιοι θα λέγανε ναι, ποιος θα έκανε έγχυση μετά από κάθε? Όχι πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ο ασθενής έχει μπει στο πρόγραμμα των εγχύσεων, συνεχίζει μάλλον το πρόγραμμά του και έχουμε και αυτό το έβριμα, άρα έχουμε κάτι που αγριεύει, 2 εκατοστά, μεγαλύτερος όγκος. Βγήκε το παθολογικό μας πόρισμα μετά από διουρεθρική εκτομή και βλέπουμε ότι τα πράγματα εδώ, όντως, σύμφωνα έτσι, με κάτι που περιμέναμε, συνεχίζει το κάπνισμα για να είμαστε εντός σεναρίου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα ήθελα να τελειώσετε για να πείτε αν έχει νόημα κανείς στην υποτροπή να κάνει έγχυση. Γιατί εμείς δεν κάναμε και θεωρώ ότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι στις υποτροπές την υπομένει καλόν να κάνει την έγχυση. Κοιτάξτε, ο μηχανισμός που δρά το χημειοθεραπευτικό μετά, γιατί είναι κάποια κύτταρα τα οποία κατά την εκτομή μπορείς να διασπείρεις σε άλλα σημεία της κύστης. Και ουσιαστικά κάνοντας, και γι' αυτό είπαμε τις πρώτες 6 ώρες. Παρόλο που υπάρχει ένα debate 24, αλλά φαίνεται ότι 6 είναι καλύτερες, γιατί μέσα σε εκείνο το χρόνο τα κύτταρα πιθανώς να πάνε κάπου αλλού και να κάνουν εστιακή έτσι, και να δημιουργήσουν άλλη βλάβη. Δηλαδή υπάρχει υπόδειξη το ότι μετά από οποιασδήποτε διουρεθρική εκτομή στην υποτροπή, καλό να κάνει την έγχυση. Εφόσον έχουμε τις προϋποθέσεις που είπαμε στην αρχή,
Δεν υποψία. Πάντως, να διευκρινίσουμε ότι η ισχυρή σύσταση των guidelines για την άμεση αναφέρεται στην πρώτη. Στην πρώτη. Ναι, γι' αυτό επιμένω. Ότι είναι για την πρώτη. Για υποτροπή. Με ενδιαφέρει για υποτροπή. Είναι ουσιαστικά κλινική εκτίμηση που κάνουμε εμείς σε ατομικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν δεδομένα γι' αυτό. Αν κάνει κανείς στις 5 υποτροπές κάθε φορά, τι θα γίνει, αν είναι καλύτερα από το αν δεν κάνει. Και πώς θα το βγάλεις κιόλας μετά, είναι πολύ δύσκολο μετά να πολύ βγάλεις. Ακριβώς. Αλλά βάσει του μηχανισμού η επόμενη εξήγηση είναι αυτή. Ότι... Ωραία. Λοιπόν, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα τώρα, δηλαδή έχει προχωρήσει σαν στάδιο έτσι, και σαν grade. Και από τις τρεις επιλογές, εντάξει, εδώ νομίζω ήταν η διουρητική εκδομή βιοψία ουροδόχου κύστος και πρόγραμμα εγχύσεων με BCG και στο σκοπικό σέλευος ανατρίμηνο, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν επιλέχθηκε χθες. Είναι γραμμένα στο report, φυσικά. Μάλιστα. Ωραία, παρακαλώ. Ναι. Εδώ δεν θα έπρεπε να έχουμε ως επιλογή και την επαναληπτική διουρητική. Υπό την έννοια πια ότι θεωρητικά εδώ οι επιλογές μας θα είναι ή να προχωρήσουμε κατευθείαν σε εξτεκτομή ή να κάνουμε εγχύσεις με BCG, παράδειγμα. Αυτός ο οποίος θα υποστηρίξει τις εγχύσεις με BCG, αν έκανε μια επαναληπτική διουρητική και του έβγαζε ένα διαιθητικό, θα προχωρούσε κατευθείαν. Άρα νομίζω ότι θα έπρεπε να την έχουμε. Σωστή παρατήρηση. Και νομίζω αναφέρεται πάντα και άρα σε αυτή την κατηγορία των όγκων, μάλλον είναι gold standard πλέον, πρέπει να γίνεται επαναληπτική διουρητική. Διότι, όπως θα πούμε και παρακάτω στην επόμενη μας τέτοια, βασίζεσαι εκεί. Δηλαδή, έχεις κάνει μια διουρητική εκτομή με το συγκεκριμένο όγκο, που πιθανώς για τον οποιοδήποτε λόγο που εσύ να σου ξεφύγει, δεν έχεις καθαρίσει όλο τον όγκο καλά και βλέπουμε τα ποσοστά είναι υψηλά σε αυτό, έτσι, γύρω στα 40%. Όταν ξαναμπεί στο τρίμηνο και κάνεις κυστεσκόπωση και το βρεις, ή εσύ ή κάποιος άλλος, τι σημαίνει, ότι έχει αποτύχει τον BCG, ότι έχεις πολύ ισχυρινό σου, άρα θα πρέπει να τον πας για κυστεκτομή. Δηλαδή, παίρνεις μια απόφαση σε ένα λανθασμένο χειρισμό πριν. Άρα είναι στάνταρ αυτό ότι πρέπει να γίνεται δεύτερη εκτομή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι ο μυϊκός χιτώνας που συμπεριλαμβάνεται στην εκτομή είναι καθαρός. Και γύρω-γύρω έχουμε φυσιολογικό ουροθύλιο. Θα κάνετε εδώ πέρα ρητούρ. Παρόλο που εδώ έχουμε κάνει την διουρητική μας λέγκε άρτης, φαίνεται ότι παρόλο αυτό υπάρχουν ποσοστά, πολύ μικρότερα μεν, όταν έχεις αυτά τα στοιχεία στην βιοψία σου, που πρέπει να κάνεις. Πάντως, για αυτή την ειδική περίπτωση, εγώ θα συμφωνήσω με τον καθηγητή κύριο Μελέκο, ότι είναι υπερβολή το να κάνεις ρητούρ. Όταν έχεις μια τέτοιου είδους εκτομή και με μια τέτοιου είδους παθοανατομική έκθεση. Δηλαδή, ποτέ δεν την έχουμε μια τέτοιου είδους ιστορία, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, γιατί ποτέ δεν έχουμε κάνει και εμείς τέτοιου είδους εκτομή. Αλλά έτσι όπως το περιγράφεται, για να είμαστε σωστοί, ο καθηγητής έχει δίκιο. Είναι υπερβολή το να πας να κάνεις. Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο, φαίνεται ότι η νόσος εξελίσσεται. Εξελίσσεται. Ένα στοιχείο. Εγώ για να στηρίξω βέβαια τον Βασίλη, παρόλο που επιμένω στην άποψή μου, είναι ότι αν θα ξανακάνετε ρητούρ, θα πρέπει να καυτηριάσετε γύρω-γύρω όμως από τα χείλη, τουλάχιστον 1,5 εκατοστό, έτσι. Αν ξανακάνετε ρητούρ. Υποτίθεται το κάνει και είναι φυσιολογικό. Παρακαλώ. Θεωρούμε ότι αυτή είναι υποτροπή της ίδιας νόσου ή ότι κάνει δεύτερο καρκινό ασθενής. Κατά πόσο είναι κλασικό ένα low grade να περάσει σε high grade κατά την εμπειρία σας? Κοιτάξτε, είναι ίδια νόσος. Γιατί βάσει τη θεωρία ανάπτυξης των... Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπατε. Έχει δίκιο. Όχι άλλος καρκίνος. Με αυτή την έννοια. Έτσι. Είναι ίδιος καρκίνος. Ναι. Αλλά είναι διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Είναι εξελισσόμενη η ιστορία. Δηλαδή, γίνεται αυτό που λέει ο συνάδελφος, θα γίνει από low grade, θα γίνει διαιθητικός καρκίνος. Αυτό το σενάριο είναι από τα απίθανα. Όχι. Ότι σε άλλο σημείο του ουροθυλίου, σύμφωνα με το field disease που θεωρείται ότι είναι ανάπτυξη του ουροθυλιακού καρκινώματος, μπορείς να έχεις σύγχρονους ή μετάχρονους όγκους με διαφορετικά στάδια και διαφορετικά grade κτλ. Μάλλον σε αυτό το πλαίσιο υπολογίζουμε ότι είναι όλοι αυτοί. Και πάλι καμία αντίρρηση για αυτή την ιστορία, αλλά πάντοτε και σε field disease. Το μοριακό κομμάτι της καρκινογένεσης στους επιφανειακούς μη μυοδιαιθητικούς και στους άλλους είναι διαφορετικό. Εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο. Το σενάριο έτσι όπως το έχετε στήσει, καμία αντίρρηση είναι για να τρέχει κιόλας ένα περιστατικό, αλλά δεν ανήκει σε αυτή τη συνηθισμένη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, διότι πάλι και field disease είναι, έχουμε διαφορετικό μοριακό μονοπάτι που είναι το
με το γονίδιο του ρετινοβλαστώματος από την άλλη μεριά και με το P53 από την άλλη. Έτσι, για τα... Συμφωνούμε, αλλά εδώ θα θεωρήσουμε ότι η συνέχιση του καπνίσματος οδήγησε σε όλη αυτή την ιστορία για να μπορέσουμε να δώσουμε μια λογική έτσι, εξήγηση του περιστατικού. Πολύ ωραία. Άρα, από τις τρεις επιλογές εδώ που είχαμε, προχωράμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έγινε πρόγραμμα εγχύσεων, χημοθεραπευτικό, ένα τρίμηνο, έτσι, με BCG πλέον, το 3, η επιλογή 3 ήταν. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε, νομίζω είναι γνωστό σε όλους το φάρμακο. Συνεχίζουμε. Έχουν βγει και κάποιες καινούργιες συσκευασίες, δεν ξέρω αν είναι πρακτικότερες ή όχι. Είναι πρακτικότερες, παρόλο που εμείς είχαμε κακές εμπειρίες από αυτές. Εγώ άλλο εγώ δεν το πάω για τη συσκευασία, για το πρόγραμμα. Ναι. Πάλι είναι στάνταρ η ιστορία ότι τις 6 εβδομαδιές και η μία αναμήνα. Από το 79 του Μοράλες, ο οποίος το έβαλε τελείως εμπειρικά, παραμένουμε εμπειροτέχνες, έτσι να το πω απλά, γιατί δεν έχει τεκμηριωθεί τίποτε. Ναι, έτσι, μπράβο. Το μόνο που ξέρουμε... Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για αυτή την ιστορία, αλλά θέλει λίγο προσοχή στους ανθρώπους που τους κάνει έντονα προβλήματα, μην βρεθεί κανείς με έναν άνθρωπο με μια διάμεση κυστήτιδα, με μια ρυκνή κύστη από αυτό το πράγμα. Είχαμε δύο περιστατικά πανωτά, να μην πω συσκευασία και θεωρηθεί τέτοιο, γιατί στην καινούργια αυτή συσκευασία πρέπει να πιέσεις λίγο περισσότερο στο να εγχυθεί όλο το φάρμακο. Και αυτό πιθανώς να σου κάνει διάφορα προβλήματα τραυματισμού μέσα στην κύστη. Και είχαμε δύο έτσι, συνεχόμενα. Και μάλλον η λογική μας εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε ήταν αυτό. Πάντως, κατά σύμπτωση, ναι. Τελευταία παρατηρούμε συχνότερες μπεσετζίτιδες. Παρακαλώ. Καλημέρα. Να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, τα φώτα σας. Σε ποια ηλικία σταματάμε το BCG? Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους και αντιμετωπίζω στο Τζάνιο κάτω στον Πειραιά αυτή τη στιγμή τρεις οι οποίοι είναι 90χρονοι και μου έχουν βγάλει grade 3 και είναι καλοστοκούμενοι. Είναι άνθρωποι με προοπτική. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο μηχανισμός του BCG είναι η ενεργοποίηση εντός εισαγωγικών του ανασωπητικού. Φαίνεται ότι από κάποια ηλικία και μετά, παρόλο που δεν έχουμε στάνταρ, το ανασωπητικό δεν απαντάει. Άρα πιθανώς δημιουργείς μόνο επιπλοκές από τη χορήγηση χωρίς να έχεις ωφέλεια. Τώρα, και από την άλλη την πλευρά όμως, τι μπορείς να κάνεις για να δεις ποιος ανταποκρίνεται και ποιος όχι. Εκτός την κλινική σου εξέλιξη, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η Ιντερλευκίνη 2 είναι αυτή που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα μετά από εγχύσεις, μετά από κάποιες εγχύσεις, μετρώντας τις όπου μετριέται, με τις δυσκολίες που έχει για να μετρηθεί, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα, ότι αυτή θα σου δείξει λίγο την ανταπόκριση των ασθενών. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει στάνταρ, δεν ξέρω ο κ. Μητρόπουλος αν θέλει να προσθέσει κάτι σε αυτό. Το μοναδικό στάνταρ είναι αν με βάζανε στο Υπουργείο Οικονομικών, θα ήταν σε αυτούς που εκτός από τις συντάξεις θα κόβανε και τις ιστορίες των φαρμάκων στους 90χρονους. Όσο φασιστικό και αν ακούγεται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η παρακολούθηση γίνεται κλασικά με εξιστοσκοπήσεις, ανατρίμηνο. Και εδώ τι έχουμε. Μετά τις εγχύσεις BCG, στους τρεις μήνες μετά το χειρουργείο, ήρθε η ώρα της κυστοσκόπησης, συγγνώμη, όπως βλέπετε, και έχουμε αυτά τα πιοσφαίρια και αυτά τα ερυθρά και πλέον η κυταρολογική μας θετικοποιείται. Έχουμε αυτή την εικόνα με αυτές τις περιοχές πλέον στην κύστη, τρίμηνο μετά από BCG. Και εδώ, μάλλον και εδώ είναι εύλογη η απάντηση, έτσι δεν είναι. Διουρηθρική και βιοψία της βροχής, γιατί δεν πιστεύω κανένας να κάνει κυστεοσκόπηση σε ένα μήνα εδώ, με μια νόσο που εξελίσσεται και βλέπουμε ότι εξελίσσεται λίγο γρήγορα. Οπότε διουρηθρική εκτομή και βιοψία. Και φτάνουμε στο αποτέλεσμα να έχουμε υποτροπή της ίδιας νόσου, τα ίδια πράγματα, συν ότι έχουμε και in situ. Δηλαδή μια νόσο που εξελίσσεται. Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι να σηκώσουμε χέρια, τι θα έκανε ο καθένας. Ποιος θα πήγαινε σε ριζική κυστεκτομή. Στο συγκεκριμένο αστέρι. Επειδή είναι θέμα του debate. Του debate να τα αφήσουμε, να τα απαντήσουμε μετά. Αυτό το πράγμα, δείξτε τα αποτελέσματα γενικώ. Όχι, νομίζω ότι τέλειωσε εδώ το περιστατικό για να τα συζητήσουμε με τον κύριο Χατζημουράκη. Θεωρούμε ότι είναι στον βήμα μας απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ξεκινήσουμε την debate.